πολλά μπράβο από τον διεθνή παράγοντα και σε ό,τι αφορά την υιοθέτηση, εμπέδωση μνημονιακών επιταγών, αλλά και σε σχέση με τον ρόλο της Ελλάδας, του κυρίου Τσίπρα, του Υπουργού Εξωτερικών, στα Βαλκάνια, κύριε Χρυσοχοΐδη. Πολλά μπράβο. Τι να σας πω, εγώ προσπαθώ να καταλάβω σε τι συνίσταται αυτά τα μπράβο, ενώ δηλαδή αν έχουν περιεχόμενο σε ό,τι αφορά την πραγματική εμπέδωση της ειρήνης στα Βαλκάνια, διότι προσπαθώ να καταλάβω τι έχει συμβεί. Αν αναφερόμαστε στο Μακεδονικό, το Μακεδονικό κυρίως το ζήτημα αφορά η εκκρεμότητα, αφορά τα Σκόπια, δεν αφορά εμάς. Δεν αφορά την Ελλάδα δηλαδή. Ναι. Και επίσης ότι θέλω να πω, το πρόβλημα αφορούσε 25 χρόνια τώρα που ζούμε αυτό το θέμα περίπου. Δεν συνέβη κάτι συγκλονιστικό που να διαταράξει την ισορροπία στην περιοχή, την ασφάλεια της περιοχής. Αντιθέτως, όπως θυμάστε, με εντολή των Γερμανών, οι φίλοι μας γείτονες εδώ στα Σκόπια πριν 3 χρόνια έκλεισαν και τα σύνορα, με αποτέλεσμα να υπάρχουν κάποιες χιλιάδες άνθρωποι εγκλωβισμένοι στους ευζώνους. Θέλω να πω δηλαδή και στην περιοχή της Ιδωμένης. Τότε μια ερμηνεία αυτής της θετικής άβρας με την οποία αγκαλιάζει ο διεθνής παράγων, ο δυτικός περισσότερο, αν λάβω υπόψη μου και τον καυγά με τη Ρωσία και τις κορώνες που χρησιμοποίησε χθες ο κύριος Κοτζιάς. Αυτή η θετική άβρα πώς ερμηνεύεται πολιτικά από μέρους μιας κυβέρνησης η οποία δηλώνει, ξέρω εγώ, αριστερά, δεν ξέρω τι ακριβώς δηλώνει. Κοιτάξτε να δείτε, τα πράγματα είναι πολύ απλά. Ο ευρωπαϊκός παράγοντας κυρίως και δευτερευόντως ο νατοϊκός, οι Αμερικανοί δηλαδή, θέλουν μια οριστική διευθέτηση στα Βαλκάνια. Και εκεί ακούγονται, όπως είδατε, και διάφορες κουβέντες. Προχθές είδα ότι ο πρωθυπουργός του Κωσόβου είπε ότι αν τυχόν διασελευτεί η τάξη ως προς τα σύνορα θα έχουμε πολέμους. Θέλω να πω, υπάρχει, επειδή μπαίνουμε σε μια νέα εποχή και η νέα εποχή συνήθως στο γεγονός ότι οι Αμερικανοί φεύγουν από την Ευρώπη και θα κληθούν άλλοι να καταβάλουν το τίμημα, δηλαδή βασικά οι Γερμανοί, μετά την αποχώρηση και των Βρετανών από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αντιλαμβάνεστε ότι χρειάζονται διευθετήσεις. Και επειδή πράγματι γίνεται προσπάθεια να γίνουν αυτές οι διευθετήσεις, γι' αυτό υπάρχουν και αυτοί οι έπαινοι. Δεν νομίζω ότι είναι τόσο δύσκολη η εξίσωση ή το δύσκολο ερώτημα να το απαντήσουμε αυτό. Ναι. Αυτή η ταύτιση μιας κυβέρνησης, δεν ξέρω, σας λέω στην εποχή μας τι ακριβώς σημαίνει αριστερά, αλλά αυτή η ταύτιση αυτής της κυβέρνησης με τα γεωστρατηγικά συμφέροντα της Δύσης στην περιοχή είναι κάτι καλό, είναι κάτι κακό, θα μας βάλει σε μπελάδες, θα μας βγάλει από μπελάδες, τι λέτε? Εξαρτάται, κύριε Μενιέρη. Κάθε φορά που τίθενται κάποια ζητήματα πρέπει να βλέπουμε ασφαλώς το ευρύτερο συμφέρον των λαών της περιοχής, τη σταθερότητα στην περιοχή, τη φιλία και συνεργασία στην περιοχή, αλλά πρέπει να βλέπουμε και τον αμοιβαίο σεβασμό. Εδώ λοιπόν, πολύ απλά πράγματα πάλι, ας μην τα γενικοποιούμε, εγώ θέλω να μιλήσω πολύ συγκεκριμένα. Εδώ λοιπόν ο κύριος Ζάεφ πριν από λίγες μέρες είπε, εμείς δώσαμε όνομα έργα όμνας, το Βόρεια Μακεδονία δηλαδή, και πήραμε ταυτότητα, εθνική ταυτότητα και γλώσσα έργα όμνας. Αυτό είναι. Λοιπόν, τους δώσαμε εθνότητα, εθνική ταυτότητα και λέει οι Μακεδόνες συνέχεια τη φράση αυτή που χρησιμοποιεί ο κύριος Ζάεφ. Και Βόρεια Μακεδονία, ναι, ναι, και, ναι. Ναι. Άρα λοιπόν αυτό είναι. Γιατί άλλωστε, γιατί δηλαδή κάνουμε τόσο πολύ μεγάλη κουβέντα? Δώσαμε την ταυτότητα και τη γλώσσα και πήραμε το Βόρεια Μακεδονία. Αυτό. Δηλαδή θέλω να πω δηλαδή ότι είναι μία περίοδος όπου επιχειρούν οι δυτικοί, κυρίως οι Γερμανοί, η Ευρωπαϊκή Ένωση, να τα δώσουν όλα προκειμένου μετά από 15-20 χρόνια, θυμήθηκαν τα Δυτικά Βαλκάνια, προκειμένου να διευθετήσουν οριστικά τις εκκρεμότητες που υπάρχουν εκεί, αφού τις ξέχασαν για τόσα πολλά χρόνια και άφησαν τους λαούς στην πείνα και στην αστάθεια και σε πολέμους, τους οποίους εν πωλής οι ίδιοι πάλι προκάλεσαν με τη διαίρεση της Ιουγκοσλαβίας, τώρα θέλουν μια διευθέτηση. Και αυτή τη διευθέτηση την προσφέρουμε σήμερα. Έχετε ακούσει χθες τις δηλώσεις του Κοτζιά στο πρακτορείο, στο Αθηναϊκό πρακτορείο, τις έχετε διαβάσει? Μίλησε λόγο για μια... Διάβασα κάποια πράγματα, ναι, ναι. Δεν ξέρω λεπτομέρειες. Μίλησε για διπλωματία, η οποία είναι πολύ διαφορετική από ό,τι στο παρελθόν, όταν είχαμε πολιτική γιακώτες και γιακοτέτσια. Ότι σήμερα είναι περήφανη η εξωτερική πολιτική σε σχέση με το παρελθόν, να το πω διαφορετικά. Κοιτάξτε, από αυτήν την χώρα,
τουλάχιστον με τα πολιτευτικά έχουν περάσει ογκόλυθοι στην εξωτερική πολιτική. Πρωθυπουργοί όπως ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, ο Ανδρέας Παπανδρέου, ο Κώστας Σιμίτης σε συνέχεια με τις μεγάλες πρωτοβουλίες στο ευρωπαϊκό πεδίο και στην ένταξη της Κύπρου στην Ευρώπη. Εγώ δεν βλέπω να έχει γίνει κάτι σημαντικό το οποίο να δικαιολογεί πραγματικά θριάβος. Αν έχετε δει εσείς, πείτε μου, ή αν έχουν δει ακροατές, κάτι το οποίο πραγματικά έχει αλλάξει συθέμελα ή έχει σταθεροποιήσει πολύ σημαντικά την περιοχή, να το ξέρω κι εγώ. Αυτό που ξέρω είναι ότι πέρα από τις όλες αυτές, πέρα από τους χειρισμούς οι οποίοι έγιναν στο θέμα των Σκοπίων, οι οποίοι είναι πολιτικά, δεν είναι οι καλύτεροι, για να μην πω κάποια χειρότερη λέξη, αυτή τη στιγμή ο Ερντογάν κρατάει ομοίρως δύο παιδιά. Δύο Έλληνες στρατιώτες, δύο Έλληνες στρατιωτικούς. Και τους κρατάει έτσι, χωρίς κατηγορίες, χωρίς να λειτουργεί καθόλου κράτος δικαίου, ζητώντας ουσιαστικά, όπως ομολόγησε και ο Πρωθυπουργός, ζητώντας ουσιαστικά τους οκτώ ή κάποιους άλλους, στους οποίους εδώ με βάση το διεθνές δίκαιο, το δίκαιο του ασύλου, το δίκαιο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, το παγκόσμιο δίκαιο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, φιλοξενούμενοι στη χώρα μας, με τρόπο νόμιμο. Από πού και ως πού λοιπόν όλα αυτά μπορούν να συνιστούν μια διαφορετική, καλύτερη εξωτερική πολιτική. Και σε ό,τι αφορά, δεν θέλω να μπω σε αυτά τα θέματα κύριε Βενιέρη, σε ό,τι αφορά το θέμα με τη Ρωσία, επειδή έχω φυτεύσει στο Υπουργείο της Ασφάλειας αρκετά χρόνια και γνωρίζω πολύ καλά, πάρα πολύ καλά τις διεθνείς σχέσεις και έχω και πάρα πολλές εμπειρίες, θέλω να σας πω το εξής. Σε αυτές τις περιπτώσεις ή κάνεις κάτι και δεν το ανακοινώνεις, αν έχεις στοιχεία ότι μια χώρα δράσει βάρος σου, τότε μπορείς να κάνεις κάποια πράγματα, αυτά που πρέπει για να υπερασπίσεις το συμφέρον της χώρας σου, χωρίς να κάνεις καμία δήλωση και χωρίς να είναι δημόσια όλη αυτή η διαδικασία. Εάν τυχόν προβείς σε δημόσιες ανακοινώσεις, πρέπει οι δημόσιες ανακοινώσεις να είναι τέτοιες που να αποδεικνύουν αυτό που κάνεις. Την προηγούμενη Δευτέρα, ναι, ναι. Εδώ λοιπόν τώρα δεν γίνεται, γίνεται και το ένα και το άλλο. Δηλαδή και δημοσιότητα έχουμε, αλλά και έλλειψη πληροφόρησης έχουμε. Αυτό δεν είναι σωστό. Δεν είναι σωστό. Την προηγούμενη Δευτέρα επιχείρησα από τον κύριο Κουβέλη να μάθω κάτι παραπάνω. Καλά έκανε και δεν μας είπε περισσότερα, αλλά μας είπε ότι η απέλαση έγινε γιατί υπάρχουν απτές αποδείξεις. Εγώ ρωτώ εσάς, υπάρχει περίπτωση να μην υπάρχουν απτές αποδείξεις και να τολμήσει μια χώρα να απελάσει μάλιστα Ρώσους διπλωμάτες? Κοιτάξτε, εγώ δεν κάνω. Θα μου πείτε, είναι πολύ θεωρητική ερώτηση, δεν ξέρουμε. Ακούστε, εγώ δεν κάνω υποθέσεις και θέλω να είμαι πάρα πολύ υπεύθυνος, ιδιαίτερα για τις εξωτερικές σχέσεις της χώρας μου και την προστασία του εθνικού συμφέροντος. Λέω και πάλι, εάν υπήρχαν στοιχεία, θα μπορούσαν να μην ανακοινώσουν τίποτα και την επόμενη μέρα να κληθεί ο πρέσβης και να ανακορίσουν οι συγκεκριμένοι διπλωμάτες, να απελαθούν δηλαδή. Ή το αντίθετο, εάν υπήρχαν στοιχεία επίσης και υπήρχε δημόσια ανακοίνωση γιατί αυτή ήταν η επιλογή, τότε έπρεπε να ανακοινωθούν και, πρέπει να ανακοινωθούν και τα στοιχεία, διότι έτσι δημιουργείται μεταξύ του και των λαών καχυποψία και δημιουργούνται γενικότερα θεωρίες συνωμοσίες οι οποίες δεν κάνουν καλό. Τώρα, για να ολοκληρώσουμε, ο Πρωθυπουργός έρχεται στην ΔΕΘ, η πόλη θα είναι φρούριο, πολύ περισσότερο από ό,τι πέρσι, γιατί και πέρσι φρούριο ήταν. Αλλά έρχεται, λέει, με ένα πακέτο και με έναν ενθουσιασμό, αφού 20-21 Αυγούστου τελειώνει η προηγούμενη δανειακή σχέση που είχαμε, για να εξαγγείλει ότι η κυβέρνηση μπορεί να διαπραγματευτεί, δεν ξέρω με ποιους, αλλά μπορεί να μην υλοποιήσει αυτά τα οποία υπέγραψε η ίδια για να βγούμε στις αγορές. Μπορεί αυτό να επιτευχθεί χωρίς κόστος για την οικονομία? Δηλαδή αυτοί που περιμένουν να μας δανείσουν, αν εμείς από σήμερα τους λέμε δεν θα εφαρμόσουμε αυτά τα οποία ψηφίσαμε, θα μας δανείσουν? Και αλήθεια, πώς θα μας δανείσουν, με τι επιτόκια? Ακούστε, εγώ θεωρώ ότι αυτό το ερώτημα, γιατί επειδή κυριαρχεί συνέχεια, δεν είναι σωστό. Επιτρέψτε με να πω, δεν αναφέρομαι σε εσάς και το ερώτημά σας. Ενώ αυτά τα ερωτήματα που τίθετε, τα πράγματα είναι πολύ απλά, κύριε Φινέρη. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ υπέγραψε μία σύμβαση με τους δανειστές και στη συνέχεια είχαμε το τρίτο μνημόνιο, το οποίο έφερε 100 δις επιπλέον στην ελληνική κοινωνία και στην ελληνική οικονομία, έφερε το κλείσιμο των τραπεζών, έφερε κόψιμο συντάξεων, πράγματα δηλαδή άχρηστα για εκείνη την εποχή,
τα οποία ωστόσο συνέβησαν. Αυτά όλα έχουν μια υπογραφή. Και είναι υπογραφή ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Αυτό δεν είναι, μήπως λέω κάτι διαφορετικό, μήπως είναι κάτι το οποίο υπάρχει κανείς που μας ακούει και να μην συμφωνεί. Όχι, το νεότερο, στοιχείο είναι ότι αυτά δεν θα τα υιοθετήσει, δεν θα τα υλοποιήσει κάποια από αυτά. Στο λεπτό. Αυτή η σύμβαση λοιπόν λήγει 21 Αυγούστου. Η σύμβαση που υπέγραψα η σημερινή κυβέρνηση. Την επόμενη μέρα, για την επόμενη μέρα έχει υπογραφεί μια νέα σύμβαση, το λεγόμενο μεσοπρόθεσμο. Για τα επόμενα 5 χρόνια πρέπει να έχουμε τεράστια πλεονάσματα που σημαίνει βαριά φορολογία. Τεράστια φορολογία, όχι πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, όχι ανάπτυξη. Γιατί ποιος θα έρθει εδώ πέρα με αυτές τις προϋποθέσεις να επενδύσει. Και άρα λοιπόν δεν πρόκειται να γίνει απολύτως τίποτα το οποίο προϊονίζει να βελτιωθεί η ζωή των ανθρώπων. Δηλαδή την επόμενη μέρα τι θα υπάρχει στην Ελλάδα για τον μέσο Έλληνα καλύτερο. Μπορεί να μου πει κανείς. Δεν ενδιαφέρει ενδεχομένως ο μέσος Έλληνας. Ενδιαφέρει από εκεί και κάτω. Το κομμάτι της κοινωνίας, το οποίο μπορεί να δώσει και κυβέρνηση, κύριε Εξοχρόνη. Μισό λεπτό, κύριε Βενιέρη, μισό λεπτό. Μην τα απλοποιούμε τα πράγματα, γιατί έτσι μπερδεύουμε τον κόσμο. Υπάρχει δηλαδή εργαζόμενος, άνεργος, συνταξιούχος, που θα βελτιώσει τη ζωή του, επειδή 21 Αυγούστου λήγει η σύμβαση. Όχι βγαίνουμε από τα μνημόνια, λήγει η σύμβαση που υπέγραψαν αυτοί. Και δεύτερον, μπαίνουμε σε μια νέα σύμβαση που ξαναυπέγραψαν οι ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ για τα επόμενα 5 χρόνια. Και άρα λοιπόν. Η ζωή μας τα επόμενα 5 χρόνια είναι δεδομένη, προδιαγεγραμμένη. Τώρα, εάν μέσα σε αυτά τους επόμενους μήνες, επειδή έχουμε εκλογές, θέλουν να μοιράσουν καραμέλες, κυριολεκτό καραμέλες, τότε ας μας τις δείξουν τις καραμέλες, να δούμε πόσο νόστιμες είναι και στη συνέχεια πιστεύουν ότι με τις καραμέλες αυτές θα ξεγελάσουν κάποιους ανθρώπους. Κύριε Σοβίδη, θα τις δείξουν τις καραμέλες με επιθετικό τρόπο, να είστε βέβαιο στη Βουλή. Και θα πούν επιθετικά στην αντιπολίτευση, εσείς αυτά τα επιδοματάκια, τα κουπόνια, τα συσίτια, δεν τα ψηφίζετε. Μα έχουν, κύριε Βενιέρη, πάλι θα σας διορθώσω, με συγχωρείτε, αλλά έχουν ψηφιστεί αυτά όλα. Έχουν ψηφιστεί, περιλαμβάνονται στο πακέτο το. Όχι, δεν μιλώ εγώ, κύριε Ξοχοίδη, παρακολουθώ πολύ καλά τις εξελίξεις και τις εκλογές. Λέω ότι έχουν ψηφιστεί. Δηλαδή, τον Οκτώβριο στον προϋπολογισμό μας έλεγε η κυρία Βλονίτου προχθές εδώ, μας έλεγε, περιμένετε να δείτε. Μπορεί στον προϋπολογισμό να πούνε 1000 ευρώ σε κάθε συνταξιούχο, 500 ευρώ σε κάθε φοιτητή. Τι θα κάνει η αντιπολίτευση, θα ψηφίσει ή δεν θα ψηφίσει αυτά τα λουκουμάκια, τις καραμέλες που είπατε νωρίτερα. Κύριε Βενιέρη, έχουν ψηφιστεί, λέω αυτά. Έχουν ψηφιστεί ήδη τον Ιούνιο με το μεσοπρόθεσμο. Ψηφίστηκαν αυτά. Θα εξειδικευτούν τον Οκτώβριο. Δεν είναι κάτι καινούριο δηλαδή. Είναι μέσα στο πλαίσιο αυτού που ψηφίστηκε, του γύψου εννοώ. Τώρα, για τις συντάξεις, τα κόμματα της αντιπολίτευσης έχουν υποβάλει, θέλουν να τις συντηρήσουν και να τις κρατήσουν στο επίπεδο που είναι, τα κόμματα της αντιπολίτευσης έχουν υποβάλει ένα σχέδιο νόμου, προτάσεις νόμου που λέει να μην καταργηθούν. Να μην εφαρμοστεί ο νόμος, με συγχωρείτε. Να μην εφαρμοστεί ο νόμος. Οι υπερκοπές. Λοιπόν, πού είναι συνεπώς, σε τι συνίστανται όλες αυτές οι παροχές. Και γιατί να κάνουμε τόσο μεγάλη συζήτηση για μια κοροϊδία που πάει και έρχεται και πιστεύουν κάποιοι μετά από τόσα χρόνια είναι διατεθειμένοι οι Έλληνες και οι Ελληνίδες να ακούνε λόγια τα οποία πραγματικά δεν ανταποκρίνονται, κυρίως δεν ανταποκρίνονται στις θυσίες που έχουν κάνει οι άνθρωποι. Το πόνο που έχουν δοκιμάσει όλα αυτά τα χρόνια. Μάλιστα. Γι' αυτό λοιπόν εγώ πιστεύω ότι χρειάζεται λίγο σοβαρότητα. Και αυτό που χρειάζεται ο τόπος είναι δουλειές, οι οποίες έρχονται μέσα από την ανάπτυξη. Και σε αυτό το τομέα δεν κάνουμε τίποτα. Και όχι μόνο δεν κάνουμε τίποτα, δυστυχώς μικραίνει και το ενδιαφέρον των επενδυτών για τη χώρα. Και αυτό με ανησυχεί πάρα πολύ. Επειδή το όνομά σας, κύριε Ξοχοίδη, ταυτίστηκε, συνδέθηκε με την αρχή της ανάταξης των μηχανισμών τάξης ασφάλειας στη χώρα μας και υπήρχαν αποτελέσματα και από τους επόμενους υπουργούς, το οποίο δεν μπορεί κάποιος να μην συμφωνήσει. Θα ήθελα να ρωτήσω. Αυτή η ιστορία με τον Ρουβίκονα, εσάς, ο οποίος περάσατε σε μια πολύ δύσκολη φάση από το πόστο του Υπουργού, τι ιστορία σας μοιάζει να είναι τόσο δύσκολη να εξυγνιαστεί? Αν δεν είναι κάτι το οποίο γίνεται εν κρυπτό για να εξυγνιαστεί, νομίζω ότι χρειάζονται κάποιες επιχειρησιακές τακτικές και μέθοδοι προκειμένου όλα αυτά τα φαινόμενα εν πάση περιπτώσει να αντιμετωπιστούν. Αλλά εγώ πιστεύω ότι υπάρχει ένα συνολικότερο ζήτημα, αν θέλετε, ασφάλειας
και τάξης που ξεκινάει από τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η σύγχρονη Ελλάδα σήμερα, η προστασία των συνόρων μας, η διαχείριση συνολικά των ανθρώπων που έρχονται εδώ είτε ως πρόσφυγες και χρειάζονται τη στοργή μας, τη βοήθειά μας, τη στήριξή μας, την ενσωμάτωσή τους στην κοινωνία μέχρι ότου κάποια στιγμή πάνε εκεί που θέλουν, και ταυτόχρονα την παράτυπη μετανάστευση, η οποία αυτή τη στιγμή, τώρα διαβάζω τον Ιούλιο, είχαμε 122% αύξηση των ροών, δηλαδή κάτι τρέχει. Συνολικά, ναι, μαζί με την εγκληματικότητα, όπου κάθε πολίτης σήμερα, όποιος μας ακούει, έχει μια εμπειρία από μια διάρρηξη του σπίτι, από μια κλοπή, από μια άτυχη στιγμή εγκληματικότητας. Άρα λοιπόν, πρέπει να δούμε συνολικά το θέμα της ασφάλειας. Το Υπουργείο Εξωτερικών, την τελευταία επίθεση στο Υπουργείο Εξωτερικών από τον Ρουβίκο, να την αποδίδει σε ακροδεξιά ρητορική στην Ελλάδα. τι να σας πω. Πάρτε τα κείμενα του Ρουβίκονα, δείτε τα social media και το τι ακριβώς προκύπτει, και από εκεί και πέρα βγάλετε εσείς τα συμπεράσματά σας. Τι να σας πω. Εγώ δεν μπορώ να πηγαίνω κόντρα στην πραγματικότητα και τη λογική. Ναι. Νομίζω ότι το γέλιο ήταν ενδεικτικό του πώς αντιλαμβάνεστε όλο αυτό το πράγμα, πόσο αστείο φαίνεται για εσάς. Να είστε καλά, κύριε Χρυσοχοίδη, να είστε καλά. Ευχαριστώ. Καλημέρα. Ευχαριστώ.